Δεν και είπε και μια μεγάλη αλήθεια, έτσι, ότι εμείς ρωτάμε, εμείς απαντάμε. Όσο τον τραβάς τα μαλλιά άσχετο, πώς αυτό είναι ωραίο και σου κάνει μία. Δεν σου κάνει το μάτι έτσι. Δεν υπάρχει χορδά, παιδιά. Εσύ το μυαλό σου εσείς δεν το προσέξατε αυτό. Η beauty queen, εσύ έχεις το facebook.gr, έχεις το youtube channel. Βάλει ένα λίγο να τη δεις. Άμα τη δεις σε κανονικό, αυτό το όταν κάνεις τη σωστή κοτσίδα και το τραβάς αυτό λίγο έτσι εδώ. Τα μάτια σαν να έχεις κάνει πότο. Ναι, είναι σαν να έχεις κάνει 100 πότο. Δεν σου κάνει λέει το μάτι έτσι και γιατί δεν σκορδά εμένα. Δεν σου κάνει το μάτι έτσι. Άρα για να το αντιμετωπίσουμε πρέπει να βγαίνουμε με αλουγουρά. Να αφήνεις μαλλί για να τραβάς. Είμαι δικό σου, κάνω ό,τι θέλεις. Εμάς μας αρέσει έτσι πάντα. Εγώ σου είπα τη λύση, δεν θα την πω. Και μου το έλεγε χθες και η Ασλανίδου, μου λέει να το κάνεις. Σου είπα τη λύση, τι θα σε βοηθήσει, δεν θες να πεις μαζί. Θέλεις να πάμε την Παρασκευή. Πού, για μποτόξ. Ναι, μου είπε να κάνω τέτοιο. Ναι, γιατί πες το σιγά, δεν με πειράζει. Θεωρώ ότι ο Θέμης αν κάνει μποτόξ θα τον βοηθήσει. Μόνο σε αγγελίδι. Μόνο σε αγγελίδι. Δεν το λέω για αγγελίδι να πάει. Κανόνι σε να πάθω κάποια ζημιά και να μην γίνω χειρότερα. Έχει εδώ πάρα πολλά θέματα. Είπε τώρα μερητήρε. Κάνε, όχι, παιδιά, για την ηλικία του. Έχει πολλές βαθιές χαραμάδες. Έχει πολλά ζόρια. Να τόσο γέροντας. Να τόσο γέροντας. Δεν έχει λίγο στρώσει. Ναι. Στο Θέμη. Στο Θέμη το λέω για άλλο λόγο. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Αν επιτρέπετε, αν επιτρέπετε. Στο Θέμη. Στο Θέμη, σε ποιο σημείο δηλαδή. Γιατί είναι. Εδώ. Στο μάτια. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν,